Ακόμα και οι κτίρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες όπως η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος αποκτούν μια ξεχωριστή ταυτότητα, στέλνοντας παράλληλα το δικό τους μήνυμα μέσω της τέχνης του γκράφιτι. Η έδρα της Περιφέρειας έγινε ένας μεγάλος καμβάς και ο μύθος του Θησέα αποτυπώθηκε στον τοίχο με το έργο να ολοκληρώνεται σε περίπου 10 ημέρες από σήμερα. Εδώ στο κτίριο της Περιφέρειας θα δείτε μια μηνυματική, θα έλεγα, καλλιτεχνική έκφραση. Ουσιαστικά συγκρούεται η λογική με τα ανθρώπινα έστικτα, τα αρνητικά, δηλαδή κυρίως με τη βία. Και ουσιαστικά έρχονται οι κανόνες όχι μόνο της λογικής, αλλά και του δικαίου που πρέπει να διέπει μια κοινωνία. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί δύο έργα σε πολυκατοικίες της Πάτρας. Όμως ξεχωριστή μορφή αναμένεται να πάρει σε λίγο καιρό και ο εμβληματικός πύργος της Πειραϊκής Πατραϊκής, όπου ο Γερμανός καλλιτέχνης Φίλιξ θα δώσει το δικό του στίγμα. Θα είναι μια έκπληξη αυτό που φτιάχνω. Προς το παρόν έχω βάλει μόνο λίγο χρώμα στο πάνω μέρος του πύργου και ανανεώνω τα στοιχεία. Θέλω να παραμείνει απλό και με καθαρές γραμμές και θα κυριαρχεί το μπλε χρώμα σε αρκετές αποχρώσεις. Είδα πολλούς άδειους τοίχους, αλλά και αρκετούς υπέροχους, πολύχρωμους στην Πάτρα. Το επόμενο έργο που θα δημιουργηθεί σε τοίχο στην Πάτρα δεν θα είναι σε κάποιο κτίριο, αλλά σε ένα δημόσιο έργο. Πρόκειται για την μίνι περιμετρική, όπου ένα τοιχείο αντιστήριξης θα δοθεί σε καλλιτέχνες, προκειμένου να εκφραστούν δημιουργικά. Μετά θα δείτε, δεν θα πούμε τίποτα, και την άλλη απεικόνιση που θα κάνουμε, το άλλο γκράφιτι, στη μίνι περιμετρική, σε ένα νέο δρόμο. Δεν είναι μόνο αυτά, είναι και τα άλλα μες στην πόλη. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους καλλιτέχνες, τους συνεργάτες μας σε αυτή την προσπάθεια και όλοι να κατανοήσουμε ότι η πόλη μας είναι μια πόλη νεολαίας. Αλλά αυτό όμως πρέπει να βγαίνει. Αυτή η διάσταση πρέπει να βγαίνει όσο γίνεται καλύτερα προς τα έξω. Η όλη προσπάθεια εντάσσεται στο Street Art Festival Πάτρας, το διεθνές φεστιβάλ που φιλοξενεί κάθε χρόνο διεθνούς φήμης καλλιτέχνες του δρόμου, οι οποίοι μεταμορφώνουν τις άχαρες επιφάνειες κτηρίων με εντυπωσιακά γκράφιτι.